σήμερα θα παίξουμε Chicken Scream. Τι είναι αυτό? Το application. Λοιπόν, άκου τι κάνεις. Έχεις ένα κοτόπουλο, είσαι ένα κοτόπουλο και προσπαθείς να πηδήξεις από το ένα νησί στο άλλο και καλά. Και αυτό λειτουργεί με τη φωνή. Δηλαδή, κοίτα, άμα του μιλάς, απλά προχωράει. Και αν του φωνάξεις, πηδάει. Και αν πει σε πηδήξει, τι κάνεις, φωνάζεις εσύ? Γαμιέσαι. Λοιπόν, πατάω. Τι είναι αυτό, ρε? Πατάτες με τσέντερ. Λοιπόν, ω! Πίδα, πίδα, πίδα! Πίδα! Είμαι ένα μικρό άνθρωπο πλέον. Πίδα, πίδα, πίδα! Πίδα, πίδα! Το καταμαλάκα. Έχασε! Όχι. Αλέ! Ρε μαλάκα! Αυτό μου αρέσει εδώ πέρα, είναι ένας κλέφτης. Ο κλέφτης Κοντόπουλος. Νίκο Κοντόπουλο. Πίδα, πίδα, Νίκο Κοντόπουλο! Προχωρά, προχωρά. Πάμε. Πίδα! Προχωρά. Πίδα! Αυτή είναι η γέφυρα που με κάνει και αγαπητέ! Ναι, ξεχάστηκα απλά. Τι γλουγλουγλου. Έλα. Κράτα το εσύ γιατί είμαι στα λάδια. Ο Μάνος είναι πάντα με στα λάδια. Πρέπει να το καταλάβεις. Δεν πιάνει κινητά ο Μάνος. Αν πιάσει το κινητό του Μάνου, εσύ θα γεμίσεις λάδια. Sorry, κάτω. Έχω κάνει 5 φορές. Τόσο απλό ήταν. Πρέπει να λοιπόν να ακούω. Όχι, δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Άλλη μια ευκαιρία. Μου χτύπησε στην πλάτη και έπεσε. Δεν φυλάκουσε την πλάτη. Θα μπορούσε μια πατάτα να παίξει. Πώς? Θα τη βαρώ στο τραπέζι. Για δες. Πίδα! Είμαι ένα μικρό κοντόπουλο, είμαι ένα μικρό. Πίδα! Πίδα! Καλά, σε αυτό το γύρο θα τα πάω φουλ! Καλά. Μωρή! Γιατί δεν πήδηξα, μου τσίριξα! Τώρα θυμούσα. Ε, μα δεν είναι τόσο δύσκολο, μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή. Θες να τσίριξω. Σε όλα τα βίντεο μου τσίριζε πάνω. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Όχι, αυτό είναι. Έτσι ρε. Μαλάκα. Είμαι μικρό κοντόπουλο. Πίδα. Είμαι μικρό κοντόπουλο. Πίδα. Όχι, γιατί μίλησα. Ρε μαλάκα, μη μιλάς. Είναι μικρό κοντόπουλο. Ρε μαλάκα, να μην σε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Πίδα. Σε βοηθάω να πηδήξω. Πάμε. Ναι, εγώ μιλάω και εσύ μιλάς τώρα, πάμε! Πίδα! Τώρα! Περίμενε! Εσύ το λες πίδα, εγώ μιλάω, λοιπόν πάμε έτσι! Όχι, εγώ ενισχύω το πίδα! 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 Όχι, δες, εγώ θα μιλάω, εσύ θα πηδάς! Εντάξει, ποτέ. Ωραία. Τι είναι αυτό? Over the thumbnail για να πάρουμε views. Είδες τι έκανε, πήγε και πέρασε, πήρε το σπαθί από μέσα αυτή. Εγώ θα της πάω το σπαθί μου και θα το βάλω μέσα της. Έλα ρε μάνα. Τελείωσαν οι πατάτες μου. Εντάξει ρε, πως τι είπαμε, μάνος εδώ να καμπάτε το σπίτι μου! 18 ώρες να πούμε!
Με την πατάτα στο στόμα μου! Φάτες από κάτω. Πιο ωραίες. Πώς έγινε αυτό πριν, ενώ μιλάγαμε. Ρε μισό, ενώ μιλάγαμε πριν, πήγαινε. Πήγε ξανά και συνέχισε και λίγο χαλαρά. Αυτό είναι ακραίο. Δεν να σημαίνει κάτι αυτό. Μα δεν κοιτάγαμε. Hey guys, μάνος εδώ! Hey guys, μάνος εδώ! Εδώ λες, ναι, 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 τώρα δεν είναι εδώ. Μάνος εδώ είναι όμως! Πίδα! Ένα μικρό κοτόπουλο. Ένα μικρό. Πίδα! Ρε μαλάκα, να σένω και που κάνει το τέτοιο, ρε μαλάκα. Εσύ φταίς με την άκρη. Α, όχι, ρε, δεν είναι ανάσα. Και βγαίνει καλά μυξίδι, ρε. Και άκου μια ιστορία τώρα. Πού είχα πάει μια φορά χθες στο Χαλάνδρι και γνώρισα μια κοπέλα την οποία τη λέγανε Γιώργο! Μια κοπέλα την οποία τη λέγανε Γιώργο! Τι φάση ρε φίλε, δηλαδή. Περπατούσα χθες στο Χαλάνδρι και γνώρισα ένα τύπο που ήξερε μια φίλη, ξέρω εγώ, ενός άλλου φίλου και τελικά είχαν πάει μαζί κόντα! Τι είναι αυτό, κουνιέται το επόμενο. Στο 5. Λοιπόν, άκου μικρό το πουλάκι. Αν επιδείξεις να σε γαμίσω! Και κατά δεύτερον, αν δεν συνεχίζεις να περπατάς, αν δεν συνεχίζεις να περπατάς, θα σε σκοτώσω, ρε! Μαλακισμένο! Έβαλα κυβερό από το σπίτι σου από γάτες, δεν περπατάω, περπατάω, πέτα! Και τώρα συνέχισε να περπατάς. Ήρεμα, θα σε γαμίσω. Θα σε γαμίσω, είπα! Συνέχισε να περπατάς. Ρε, θα σε σπάσω! Ρε, θα σε σπάσω! Ρε, θα σε κόψω το λαιμό! Συνέχισε να περπατάς. Συνέχισε να περπατάς, σηκώ το πουλάκι μου, μικρό, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, περπατά, περπατά! Είμαι ένα. Γιατί είσαι μαλάκας. Ορίστε, χαλάρα, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Μπορούμε να παίξουμε και έτσι κοτόπουλο. Ναι, λάκι. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις και πάρα πολύ άνετα έτσι. Χωρίς να χρειάζεται να φωνάζεις, να ξυπνάς τους γείτονες. Ναι, ναι. Τα είπα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ο, τσόκο, τσόκο. Πίδα, μικρέ, πίδα, μικρέ μου φίλε. Μικρό μου κίτρινο κότο. Κοτόπουλο. Και μόνο που κάναμε 3 με το νερό μόνο, είμαι προ! Πάμε. Και μου λέει! Ζαργάρ! Συμφουνάς μου λέγε! Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe, share, comment και πίδα! Το κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας και φυσικά να κάνετε μια εγγραφή. Εγγραφή! Όχι, πρέπει να το φωνάξετε εγγραφή, δηλαδή subscribe.
Και τώρα έχουν κάνει σίγουρα. Σε λέει εντάξει το κάνω, σταμάτα. Σε αυτό το σημείο η κάμερα σταμάτησε να γράφει. Και θέλω να σας πω κάτι ακόμη γρήγορο. Πρώτα απ' όλα, πάντα να δείτε το βίντεο στο κανάλι του Άρβα. Το έχω πρώτο link κάτω στην περιγραφή. Το οποίο είναι vlog συγκατοίκησης, δηλαδή τι κάναμε όταν έμεινα στο σπίτι του. Αλλά προσοχή, δεν μιλάω για την πρώτη φορά που πήγα σπίτι του, αλλά για τη δεύτερη φορά που πήγα σπίτι του. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξένησε δύο φορές. Οπότε, πάντα να δείτε το βίντεο του κάτω στην περιγραφή, πρώτο link. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.